σχετικά με την δακοκτονία σε όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου, είναι γεγονός ότι έγκαιρα η περιφέρεια Πελοποννήσου έχει σχεδιάσει και έχει τεκμηριώσει επιστημονικά ένα αίτημα για επιπλέον χρηματοδότηση που είναι 1.850.000 ευρώ για την προμήθεια νέων συσκευασμάτων που μέχρι τώρα δεν χρησιμοποιούμε, που έχουν τη δραστική ουσία Spinosad, και 197.000 ευρώ που είναι για την προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού όπως GPS, ρομέτρα, λογισμικό κλπ. Για να γίνεται καλύτερα η παρακολούθηση υλοποίησης του έργου των δολωματικών ψεκασμών. Έχουν όλα προωθηθεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στο Υπουργείο Εσωτερικών που έχει την χρηματοδότηση. Έχουν γίνει επισκέψεις και στους υπουργούς, φυσικά και από τον Περιφερειάρχη και από εμένα. Μέχρι τώρα όμως δεν είχαμε κανένα αποτέλεσμα και το άσχημο είναι ότι ο χρόνος τελειώνει. Δεν υπάρχει αρκετός χρόνος για προετοιμασία και υλοποίηση της διαδικασίας προμήθειας και επομένως πρέπει άμεσα ή να δοθούν ή όχι αυτά τα χρήματα. Επάνω λοιπόν σε αυτή την διαδικασία θέλω να πω ότι υπάρχει διαβεβαίωση ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν ομαλά, όπως με διαβεβαίωσε ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς, ότι στις επόμενες 2 με 3 μέρες θα έχουμε την υπογραφή της υπουργικής απόφασης για αυτές τις χρηματοδοτήσεις. Οι υπηρεσίες μας έχουν κάνει την ανάλογη προετοιμασία και θα καταφέρουμε τελικά να έχουμε νέους όρους για την αναβαθμισμένη δακοκτονία του 2023, ώστε το εισόδημα των ελαιοπαραγωγών όλης της περιφέρειας Πελοποννήσου να διασφαλιστεί και όσον αφορά την ποιότητα, αλλά και όσον αφορά την ποσότητα του παραγόμενου ελαιολάδου. Ένα άλλο θέμα που θέλω να πω είναι ο τεχνητός ύφαλος στον Κυπαρισιακό κόλπο και χθες που ήμουν στην Αθήνα επισκέφτηκα τον διευθυντή της υπηρεσίας, της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης στο πρόγραμμα, το επιχειρησιακό πρόγραμμα αλληλείας, το ΕΠΑΛ δηλαδή, το οποίο αυτή την περίοδο διεκπεραιώνει τα έργα τα οποία είναι έργα γέφυρες, δεν έχουν ολοκληρωθεί δηλαδή μέσα σε αυτή την προγραμματική περίοδο και θα πάνε στην επόμενη. Σε αυτή την κατεύθυνση λοιπόν, ρωτώντας πότε εμείς θα υποβάλουμε την πλήρως όρημη μελέτη που έχουμε για τον τεχνικό ύφαλο στον Κυπαρισιακό κόλπο και με δεδομένο ότι συνεργαζόμαστε με το ΙΝΑΛΕ, το Ινστιτούτο Αλλιευτικής Έρευνας, θα μπορέσει η Διαχειριστική Επιτροπή να βγάλει πρόσκληση περί τον ερχόμενο Οκτώβριο, όπου θα καταθέσουμε και εμείς αυτή την πλήρως όρημη μελέτη για την ενίσχυση των ιχθυοπληθυσμών εκεί και της ιχθυοπανίδας, θα έλεγα, στον Κυπαρισιακό κόλπο.